Πρόκειται να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία επέμβαση. Στην ουσία πρόκειται για μια επέμβαση σταθμό για τα κυπριακά ιατρικά δεδομένα. Φιλοξενούμε τον νευροχειρουργό, τον δόκτωρα Κυριάκο Παρασκευά. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, για μια δύσκολη αφαίρεση όγκου από την σπονδυλική στήλη. Βασικά πρόκειται για μια μεταμόσχευση. Mm-hmm. Η οποία επιτεύχθηκε στο σημείο στο οποίο αφαιρέθηκε μια μεγάλη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία προκλήθηκε από μια κακοήθεια του αίματος, μια λευχαιμική νόση. Άρα εννοούμε κακοήθεια, δεν ήταν ακριβώς όγκος, λασσασμένα το ανάφερα. Όχι, δεν είναι λασσασμένα, απλά η λευχαιμική νόσος, το πολλαπλού μυέλωμα για την ακρίβεια, προκάλεσε μεγάλη παραμόρφωση στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κύφωση, παραμόρφωση δηλαδή, και το σημείο στο οποίο έπρεπε να διορθωθεί κύφωση, έπρεπε να αφαιρεθεί μεγάλο μέγεθος του σπονδυλικού σωλήνα, τη σπονδυλική στήλη, και η αντικατάσταση αυτού του ελλείμματος έπρεπε να γίνει από αυτομόσχευμα, δηλαδή οστά του ίδιου του ασθενούς, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε αυτή την περιοχή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μόσχευμα χρησιμοποιήθηκε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε περόνι. Κάτω από το γόνατο έχουμε δύο μεγάλα μακριά οστά, η κνήμη και η περόνι. Η κνήμη είναι υπεύθυνη για να υποβαστάζει το 95% του βάρους του ανθρωπίνου σώματος, ενώ η περόνι το 5%. Επομένως, εάν διατέμνεις, εάν αφαιρέσεις έναν συγκεκριμένο μήκος της περόνης, δεν το χρειάζεται ο ασθενής, δεν το επηρεάζει τη βάδιση του. Διατηρώντας τα αγγεία και τις φλέβες, τις αρτηρίες και τις φλέβες αυτού του μοσχεύματος της περόνης, μπορείς να το φέρεις, να το μεταμοσχεύσεις δηλαδή πάνω στη σπονδυλική στήλη, να το συρράψεις με φλέβες και αγγεία της περιοχής, δηλαδή να το διατηρήσεις ζωντανόν αυτό το μόσχευμα, με αποτέλεσμα να αυξήσεις τα ποσοστά διόρθωσης της παραμόρφωσης και να το δεχτεί ο οργανισμός. Δεν θα ήταν ευκολότερο για ένα γιατρό τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει ένα ξένο μόσχευμα αντί να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως, η ερώτησή σας είναι εξαιρετική. Βεβαίως είναι ευκολότερο. Όμως, όταν ένας ασθενής πάσχει από μια κακοήθεια του αίματος, μετά από αυτό το χειρουργείο, μετά από ένα, δύο ή τρεις μήνες, θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών για να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία του. Κατά τη διάρκεια αυτή τη μεταμοσχεύση του μυελού των οστών, αν βάλει σε αυτόν τον ασθενή, εσύ σαν χειρουργό, κάτι συνθετικό, θα το απορρίψει. Δεν θα το δεχτεί. Γι' αυτό γίνεται αυτό το τεχνικά δύσκολο χειρουργείο, δίνοντας το αυτομόσχευμα και όχι συνθετικό μόσχευμα, ούτως ώστε όταν θα κάνει τη δική του μεταμόσχευση για να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία, να μην το απορρίψει ο οργανισμός του, το συνθετικό μόσχευμα. Ναι. Για πείτε μου, πόση ώρα διήρκησε αυτή η επέμβαση, όπως μας την περιγράφετε? Το σύνολο αυτής της επέμβασης ήταν περίπου 30 ώρες, αν δεν απατώμε. Το θέμα με αυτή την επέμβαση, εκτός της τεχνικής της δυσκολίας, είναι ότι είναι μια επέμβαση στην οποία δεν δικαιούσε να σταματήσεις. Είναι συνεχόμενες αυτές οι ώρες για τον εξής λόγο. Άρα μπαίνετε στην ουσία στο χειρουργείο και βγαίνετε μετά από τις 30 ώρες, δεν υπάρχει κάποιο διάλειμμα να ξεκουραστεί και ο ασθενής και ο γιατρός? Καθόλου. Είναι ένα χειρουργείο στο οποίο δοκιμάζονται και οι φυσικές αντοχές της χειρουργικής ομάδας. Γιατί όμως πρέπει να γίνει αυτό? Διότι το αυτομόσχευμα έχει συγκεκριμένο χρόνο στο οποίο πρέπει να κατασκευαστεί, να παρασκευαστεί, που λέμε με ιατρικούς όρους, και να μεταμοσχευθεί, να μετατεθεί δηλαδή, να μεταφερθεί στο σημείο κάλυψης του ελλείμματος. Και πόσοι ειδικοί γιατροί λαμβάνουν μέρος σε μια τέτοια επέμβαση? Αυτά τα χειρουργεία εκτελούνται από πάρα πολλές ομάδες χειρουργών. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει μια ομάδα πλαστικής χειρουργικής για να βρει, για να κατασκευάσει την ανατομία και τα αγγεία του μοσχεύματος, μετά ορθοπαιδική χειρουργή για να αφαιρέσουν το μόσχευμα, μικροχειρουργή για να το ράψουν και νευροχειρουργή με ορθοπαιδικούς για να διορθώσουν την κύφωση και να αφαιρέσουν τον όγκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχα την ευκαιρία να λάβω όλες αυτές τις υποεξειδικεύσεις, το εκτελώ εγώ μαζί με τη δική μου ομάδα, χωρίς να χρειάζομαι περαιτέρω ομάδες χειρουργών. Και ο ασθενής στην προκειμένη, φανταστώ ότι βρίσκεται σε ολική αναισθησία? Σαφέστατα, ναι. Αυτό, αν απολογούμε και αν ακούγεται λίγο αφελής η ερώτησή μου, δεν προκαλεί κινδύνους για τον ασθενή? Θα σας εξηγήσω. Είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή που είχαμε μαζί ότι η σύγχρονη αναισθησιολογία πλέον, τα σύγχρονα αναισθητικά φάρμακα έχουν ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, με αποτέλεσμα να μας δίνει ευκαιρία εμάς τους χειρουργούς που ασχολούμαστε με αυτά τα χειρουργεία, τα πολύ ωραία χειρουργεία, να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες επιπλοκές οι ασθενείς μας λόγω της μακρόσυρτης της πολύ ωραίας χορήγησης αναισθητικού. Και
Είναι συνήθεις τέτοιες επεμβάσεις στην Κύπρο? Όχι, φαντάζομαι. Θα τολμήσω να πω ότι αυτή είναι μια επέμβαση η οποία ίσως να μην έχει εκτελεστεί ούτε στη Μεγάλη Βρετανία. Θεωρώ ότι εκτελείται μόνο σε, αν συμπεριλάβω και την Ασία, μόνο σε 15-20 κέντρα παγκοσμίως. Άρα η χώρα μας αναβαθμίζεται στον ιατρικό τομέα και δεν χρειάζεται πλέον να στέλνουμε συνεχώς κόσμο στο εξωτερικό για θεραπεία ή περίθαλψη, έτσι γιατρέ? Σαφέστατα, θα συμφωνήσω απολύτως με τη δήλωσή σας αυτή. Και έτσι, για να κλείσουμε, ο ασθενής πώς είναι η κατάσταση τώρα? Ανακάμπτει, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και θεωρώ ότι σε λίγες εβδομάδες θα είναι έτοιμος να προχωρήσει στη μεταμόσχευση του μυελού των οστών λόγω της λευχαιμικής του νόσου. Και άρα ένα μέρος του εφιάλτη που πέρασε θα αποτελεί πλέον παρελθόν, έτσι? Θεωρώ πως ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.